Θα συνομιλήσουμε με τον Θόδωρο Καράογλου, τον Υφυπουργό Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας Θράκης. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή θητεία, κύριε Καράογλου. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μόση, κύριε Διαμαντίδη και βέβαια σε όλους τους φίλους ακροατές του Ραδιο Θεσσαλονίκη. Έχει ακριέψει η κατάσταση με τα του ΟΑΣΘ. Είστε πλέον σε δικαστική διαμάχη με την υφιστάμενη διοίκηση, με τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο για μια τοποθέτησή σας σε συνέντευξη στην Μακεδονία, στην εφημερίδα Μακεδονία, και μάλιστα σας έχει αποσταλεί αγωγή. Καταρχήν, για να ξεκαθαρίζουμε, εγώ είμαι 59 χρονών, δεν έχω πάει ποτέ στα δικαστήρια, ούτε σαν μάρτυρας, ούτε σαν κατηγορούμενος, ούτε σαν τίποτα, ούτε σκοπεύω να πάω. Δεν είμαι σε δικαστική διένεξη με κανέναν, δεν έχω κάνει ποτέ αγωγή μήνυση σε κανέναν. Και βέβαια πιστεύω ότι αυτή είναι μια ιστορία η οποία θα τελειώσει, ελπίζω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν προσωποποιώ τις πολιτικές διαφωνίες, δεν δημιουργώ εντάσεις, δεν θέλω διένεξη με κανέναν. Έχω ξεκαθαρίσει το εξής. Ο ΟΑΣ της διοίκησης του κυρίου Παπά και του κυρίου Παναγιωτίδη είναι μια προβληματική επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση η οποία δυστυχώς δεν εξυπηρετεί τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Είναι μια επιχείρηση η οποία δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα. Ναι. Είναι ενδεικτικό και χαρακτηριστικό αυτό το οποίο γράφεται. Έτσι δεν έχω μετρήσει προσωπικά τα λεωφορεία τα οποία κυκλοφορούν, αλλά λένε ότι το διάστημα αυτό, τους τελευταίους μήνες κυκλοφορούν περίπου 250 λεωφορεία από ένα στόλο 600 συνολικά, και ενώ στο παρελθόν με την απελθούσα διοίκηση, που λέγαν όλοι ότι έχει 1.200 προβλήματα, κυκλοφορούσαν περισσότερα από 400-450 λεωφορεία. Άρα λοιπόν εγώ πολιτικά κρίνω και λέω ότι η διοίκηση Παπά Παναγιωτίδη είναι μια αποτυχημένη διοίκηση, η οποία δεν έχει παράξει έργο, η οποία έχει μεγιστοποιήσει τα προβλήματα και θα έπρεπε ήδη να έχει φύγει. Δεν μπαίνω σε λογική και σε κλίμα δικαστικής αντιπαράθεσης. Δεν θέλω να το κάνω αυτό, δεν το έκανα ποτέ, θα το κάνω και κάτι. Δεν έχω προσωπική αντιπαράθεση με τον κύριο Παπά ή με τον κύριο Παναγιωτίδη. Έχω πολιτική διαφωνία για τους χειρισμούς των θεμάτων του ΟΑΣΤ. Εσείς αναφέρεστε στην παροχή υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό. Ακριβώς, αυτό είναι το μείζον. Γιατί εδώ ετέθη ζήτημα διαχείρισης και προφανώς γι' αυτό ενοχλήθηκε η πλευρά της διοίκησης και απέστειλε και το εξώδικο στην αρχή. Καταρχήν, και την αγωγή. Δεν έχετε πάρει εξώδικο? Όχι, τίποτα. Το εξώδικο το πήρα και απάντησα. Και απάντησα με πολύ χαμηλούς τόνους, έτσι, γιατί από φύση και από θέση είμαι ένας μετριοπαθής και συνετικός άνθρωπος, λέγοντας ότι δεν είναι προσωπική αναφορά. Δεν είναι προσωπική αναφορά. Όλα όσα αναφέρω αποτελούν διδάγματα κοινής πείρας και δεν σχετίζονται με το πρόσωπό σας, απάντησε στον κύριο Παπά. Ο κύριος Παπάς όμως, πολιτικά το καταλαβαίνω, έτσι, πολιτικά το καταλαβαίνω, θέλει να κάνει ηρωική έξοδο. Ξέρει ότι όπου να είναι θα φύγει, έτσι έπρεπε ήδη κατά την άποψή μου να έχει αντικατασταθεί ήδη, και θέλει να κάνει μια ηρωική έξοδο. Και ψάχνει να κάνει λίγο ντόρο γύρω από το όνομά του και γύρω από την παρουσία του. Το κατανοώ, έτσι, σε πολιτικό επίπεδο. Ανθρώπινα δεν το συμμερίζουμε, ούτε πολιτικά μπαίνω σε αυτή τη λογική. Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις δεν είναι προσωπικές αντιπαραθέσεις και βεβαίως δεν είναι δικαστικές. Μάλιστα. Να μείνουμε στον ΟΑΣΤ και να πάμε στα παρακάτω, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μας πει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ποια είναι τα παρακάτω. Μονίμως όλο το προηγούμενο διάστημα, κύριε Καράογλου, ακούμε από τίποτα έως χρησμούς. Και προχθές πάλι ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε τον αρμόδιο υπουργό στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και πάλι δεν βγήκε η είδηση. Εν τω μεταξύ, κυκλοφορεί έντονα ένα ρεπορτάζ, μάλλον πολλά ρεπορτάζ, τα οποία λένε ότι σε όποιον και να παίρνει τηλέφωνο για να αναλάβει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όλοι κάνουν ότι δεν ακούν την κλίση. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως, προσωπικά σε μένα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέροντος πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν στη διοίκηση του ΟΑΣΤ, και μάλιστα μιλάμε για τεχνοκράτες και για σοβαρούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν. Από εκεί πέρα δεν είμαι εγώ αρμόδιος για το κομμάτι αυτό. Είναι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Κώστας Καραμαλής. Σύμφωνε, σύμφωνε. Αλλά είστε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί του. Εγώ αυτό είστε Μακεδονία Θράκης όμως και είστε μέλος της κυβέρνησης και κάποια στιγμή. Και είστε βουλευτής Θεσσαλονίκης. Και κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Με αυτή την έννοια με απασχολεί και με αυτή την έννοια εγώ πιέζω σε κάθε κατεύθυνση, έτσι ώστε. Έπρεπε, λέω, να έχει διοριστεί ήδη νέα διοίκηση, αλλά αν όχι, γιατί υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα, κάποιες άλλες προτεραιότητες, για μας είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα του ΟΑΣ. Ναι. Πρέπει, αν είναι δυνατόν, και τώρα να διοριστεί η νέα διοίκηση στον ΟΑΣ. Εγώ δεν θέλω να ερμηνεύσετε τον Πρωθυπουργό, αλλά όταν ακούω δηλώσεις και διαρροές του τύπου τον Σεπτέμβριο η Θεσσαλονίκη δεν θα είναι όπως είναι
τώρα, και αυτό το ακούω στις 2 Αυγούστου. Μεγάλος μήνας ο Αύγουστος, δεν λέω 31 μέρες έχει, αλλά 29 μήνα. Δηλαδή, τι μήνα, μαγικό. Και 29 μέρες, οι οποίες είναι και η Παναγία και είναι και οι ακριβώς, και ξέρετε, άντε. Και διακοπές όλων των Ελλήνων. Υπάρχει θέμα. Καθ' υπερβολή, θα μπορούσα να πω ότι εμείς μάθαμε σε αυτή την κατάσταση. Περιμένουμε ένα καρό κόσμο. Έρχεται η Διεθνής Έκθεση. Ναι, από ναι, ό,τι ναι. ξέρω, θα είναι η μεγαλύτερη η οποία έχει γίνει από καταβολή. Κύριε Μόσχη, είναι έτσι όπως τα λέτε για την έκθεση. Πράγματι, η έκθεση θα είναι μια πολύ πετυχημένη έκθεση και θα έχει πάρα πολλούς και εκθέτες και επισκέπτες. Αυτό όμως που έχετε δίκιο και επισημαίνετε και σωστά επισημαίνετε είναι ότι δεν πρέπει να χαθεί χρόνος και πρέπει άμεσα να διοριστεί η νέα διοίκηση των ΟΑΣ για να τρέξει με τα διάφορα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν, έτσι ώστε σε συνεργασία μαζί με τους εργαζόμενους, και το τονίζω, οι εργαζόμενοι αυτοί που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, να παρουσιάσουμε την περίοδο της εκθέσεως τον καλύτερο εαυτό μας ως πόλη, ως Θεσσαλονίκη, στους επισκέπτες. Και βέβαια όχι μόνο για την περίοδο της εκθέσεως, αλλά να μείνει κάτι θετικό για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, που τα τελευταία 2 χρόνια και ειδικά τον τελευταίο χρόνο ταλαιπωρούνται πάρα πολύ από τις κακές αστικές συγκοινωνίες. Κύριε Καράγλου, επειδή είστε εποπτεύων υπουργός και σε κάποιες εταιρείες κρατικού ενδιαφέροντος, όπως η ΙΑΘ εξακολουθεί και είναι ακέφαλη από σήμερα ότι... Σήμερα έχει Γενική Συνέλευση, κύριε Σήμερα Διαματήνη, Γενική Συνέλευση. 10 η ώρα και θα ανακοινωθούν σε λίγο τα ονόματα από τον εκπρόσωπο. Πολύ ωραία. Άρα θα κλείσει αυτό το θέμα. Θα κλείσει. Άρα θα μείνουν όμως τα θέματα ουσίας. Και τα θέματα ουσίας είναι ότι είχαμε πάλι ένα περιστατικό, ναι, όπως γνωρίζετε, προχθές, με θέματα νερού, όπου για κάποιο λόγο ήταν ακατάλληλο για να δοθεί στην κατανάλωση και έμειναν περιοχές επί πολλές ώρες χωρίς νερό. Είναι ένα περιστατικό που ήρθε να προσθεθεί σε πολλά άλλα του παρελθόντος, βλάβες πολυήμερες και τα λοιπά, θέματα ανοιχτά, κύριε Καράουλου. Δεν ξέρω εάν έχετε κατά νου κάποιες κινήσεις που πρέπει η νέα διοίκηση να κάνει, μια που είστε και υποπτεύων υπουργός. Σήμερα ορίζεται η νέα διοίκηση, την επόμενη εβδομάδα θα έχω συνεργασία μαζί τους. Προχθές είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με τον κύριο Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι ο προεδρεύων μετά την παραίτηση του κύριου Κρυσενίτη. Έδειξε αντανακλαστικά άμεσα η διοίκηση της ΕΙΑΘ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν προβλήματα. Ήταν ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε ξαφνικά. Θα πρέπει να αναζητηθεί γιατί προέκυψε το ζήτημα αυτό. Γιατί δηλαδή το νερό του Ελιάκμωνα βρέθηκε θολό, έτσι προβληματικό, και αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να ψαχθούν από το χώρο που έρχεται, όλη τη διαδρομή, τι ακριβώς συνέβη. Και γι' αυτό το λόγο σας επαναλαμβάνω, σήμερα ορίζεται η νέα διοίκηση. Από τη Δευτέρα πρώτο Θεός θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστώ μαζί τους και βεβαίως να τους επισημάνω ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο το ότι δεν θα ξαναντιμετωπίσουμε τέτοιο πρόβλημα ή σαν αυτό που αντιμετωπίσαμε πριν από 2 χρόνια περίπου, όταν για 6 μέρες είχαμε διακοπή νερού. Κάτι τελευταίο, κύριε Καράγλου, για να μην σας καθυστερήσουμε, ναι, περισσότερο. Θα είστε μόνος σας στο Υπουργείο? Έχω συνεργάτες, έχω εδώ πολλούς. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ αν θα έχετε γραφείο πρωθυπουργού δίπλα σας. Κάποιον τοποτηρητή, όπως έγινε παλαιότερα. Αυτό το αποφασίζει ο πρωθυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που στέκομαι πολιτικά πάντα, γιατί έτσι μου αρέσει να μιλάω, είναι το εξής. Λέω ότι τότε, όταν είχαμε τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, υπήρχε μια λογική να υπάρχει ένα δεύτερο γραφείο. Γιατί είχαμε υφυπουργό ιστορικών με αρμοδιότητα τη Μακεδονία και η Αθεράκη, την κυρία Κόλια, η οποία ήταν στέλεχος στον ΑΝΕΛ, και ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε μια πολιτική έκφραση εδώ, και γι' αυτό το λόγο έγινε το γραφείο του πρωθυπουργού. Τώρα, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει τέτοια λογική. Γιατί υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται από ένα κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είναι γνωστό, δεν το έχω κρύψει ποτέ άλλωστε, εγώ είμαι στέλεχος πεδιόθεν της Νέας Δημοκρατίας, περνώντας όλα τα επίπεδα τα κομματικά. Αν ο Πρωθυπουργός, κατά την άποψή μου, εκτιμάει ότι εγώ δεν κάνω καλά τη δουλειά μου ή δεν τον εκπροσωπώ όπως πρέπει, μπορεί να αλλάξει εμένα. Εγώ θα είμαι στο πλευρό και του επόμενου και θα τον στηρίξω. Κατά την άποψή μου, νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτός που είναι πάνω από μένα και τα βλέπει καλύτερα τα πράγματα και έχει μια πανοραμική θέα είναι ο Πρωθυπουργός, ας αποφασίσει ό,τι θέλει. Καλοδεχόμενη θα είναι η απόφασή του και εγώ θα στηρίξω την όποια επιλογή του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας Θράκης, ο Θόδωρος Καράγλου.